Γεια σας, είμαι ο Νίκος Τσαριτζής και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τον τρόπο για να μετρήσετε την αρτηριακή σας πίεση με αναλογικό πιεσόμετρο. Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση του αίματος η οποία ασκείται στα τυχώματα των αρτηριών. Διακρίνεται σε συστολική, δηλαδή τη μεγάλη, και διαστολική, δηλαδή τη μικρή. Και μετράται σε χιλιοστά στήλη σιδραργύρου. Με φυσιολογικές τιμές τα 120 με 80 χιλιοστά στήλη σιδραργύρου. Τα μέρη ενός πιεσόμετρου είναι το ποάρ, η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα, το μανόμετρο, ο σωλήνας, ο οποίος συνδέεται μαζί με την περιχερίδα και φυσικά το στιθοσκόπιο. Για να μετρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση θα πρέπει να μην έχουμε καπνίσει τουλάχιστον μισή ώρα πριν, να έχουμε αδειάσει την κίστη μας, να μην βρισκόμαστε σε σωματική άσκηση και να μην έχουμε φάει. Αφού έχουμε καθίσει για τουλάχιστον 5 λεπτά, τοποθετούμε την περιχερίδα επάνω στην βραχιόνιο αρτηρία. Αφού έχουμε αφαιρέσει πρώτα τα ρούχα, τα οποία σφίγγουν ή πιέζουν. Δεν σφίγγουμε πολύ, σφίγγουμε όσο χρειαστεί ώστε να μην πέφτει. Τοποθετούμε το ακουστικό επάνω στη βραχιόνιο αρτηρία. Φουσκώνουμε έως τα 200 χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Έπειτα βγάζουμε αέρα σιγά σιγά, απελευθερώνοντας την βαλβίδα. Ο πρώτος ήχος που θα ακούσουμε είναι η συστολική πίεση. Όταν ξανακούσουμε ήχο, τότε αυτή είναι η διαστολική πίεση. Οι ήχοι που ακούμε λέγονται ήχοι Κορότκοφ. Το όνομά τους το πήραν από τον Ρώσο ιατρό Νικολάη Κορότκοφ το 1905. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να ήταν χρήσιμο για εσάς. Κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αφήστε με ένα σχόλιο για να κάνω το βίντεο το οποίο σας ενδιαφέρει. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.